Για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 το Σάββατο 1η Αυγούστου κάνει λόγο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με βάση το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε την Παρασκευή. Η προειδοποίηση αφορά σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Βόρειο Αιγαίο, Κυκλάδες και Σαμοθράκη. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών αυτών ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Παράλληλα, σε ενισχύει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρήψη αναμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες ή η χρήση υπαίθριων ψισταριών. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Όλος ο κόσμος, οι πολίτες του νομού Καβάλας, να είναι και αυτοί σε μια ετοιμότητα και να μας ενημερώσουν και να ενημερώσουν και εμάς ή τις αρμόδιες υπηρεσίες τις υπόλοιπες για οτιδήποτε ύποπτο πέφτει στη διάθεσή τους. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι δύσκολο και η συνδρομή του κόσμου μπορεί να αποβεί ο πολυτιμότερος παράγοντας. Υπάρχουν τα θέματα τα περιαστικά στην υπηρετική πλευρά του νομού Καβάλας και το θέμα της θάσου. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την περίοδο. Βέβαια, υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες, υπάρχουν και κακόβουλες ενέργειες. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Όσον αφορά τώρα στο Δήμο Καβάλα, σύμφωνα με δελτίο τύπου που ανακοίνωσαν, υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα στην πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Μέχρι σήμερα έχουν καθαριστεί δασικοί δρόμοι από κορυφές προς Κόκαλα, το μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου από κορυφές προς Κροανοχώρη, οι δρόμοι περιμετρικά του οικισμού των Κορυφών, καθώς επίσης η αντιπυρική ζώνη του οικισμού των Φιλίππων στα ανατολικά του οικισμού και αντίστοιχα στα βόρεια των Γκρινίδων. Επίσης, προχωράει η βελτίωση της προσβασιμότητας στο δασικό δρόμο από την παλιά Καβάλα προς το Χαλκερό. Ο Δήμος έχει επικυρωποιήσει την κατάσταση με τα μηχανήματα και εργαλεία των ιδιωτών που μπορούν να συνεισφέρουν σε περίπτωση που απαιτηθεί. Έχει σε ετοιμότητα επίσης τα δύο βιτιοφόρα που διαθέτει, ώστε να συνεισφέρει συμπληρωματικά όπου και όποτε του ζητηθεί μαζί με όλα τα μηχανήματα που μπορεί να διαθέσει. Στο πλαίσιο λοιπόν της πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών, οι υπηρεσίες του Δήμου συνέταξαν έγγραφο προς τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων, ώστε να επιστήσει την προσοχή τους στο θέμα της επικινδυνότητας της πυρκαγιάς αλλά και την αυξημένη προσοχή που θα πρέπει να δείξουν σε κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιούν στο βουνό. Η απαγόρευση της εισόδου σε δασικές και περιαστικές δασικές εκτάσεις στις περιπτώσεις που ανεβαίνουμε στην κλίμακα επικινδυνότητας και προσπαθούμε ταυτόχρονα να έχουμε και ένα σύστημα καλής επίβλεψης και καλής ενημέρωσης όλων των περιοχών. Οι δασικοί δρόμοι είναι σε μια κατάσταση, εντάξει, θα μπορούσαν να ήταν και καλύτερη, αλλά και πάλι έχουν βελτιωθεί σε πολλά σημεία. Εκείνο το οποίο θέλω να πω στους πολίτες είναι να αποφεύγουν να κινούνται άσκοπα μέσα στα δάση και οτιδήποτε ύποπτε δουν, δεν συζητάμε για τη χρήση φωτιάς, οτιδήποτε ύποπτο δουν να ενημερώσουν άμεσα είτε την πολιτική προστασία, είτε την πυροσβεστική, είτε το δασαρχείο.